Σύζυγε και καλώς ήρθες στο Minios Energy Focus για τον Σεπτέμβρη του 2024. Καλό μας μήνα, ζυγουλίνη μου. Σήμερα θα ρίξουμε με την Out of Hand ταρό και θα ρίξουμε στο τέλος και ένα μούντρα για να μπορέσουμε να επανασυντονίσουμε την ενέργειά σου. Λοιπόν, σήμερα οι κάρτες που έχεις βγάλει είναι πάρα πολύ δυνατές. Έχεις βγάλει, φαντάσου, 5 στις 8 Major Arcana. Το έχεις παρακάνει, σαν να λέμε. Σίγουρα μας μιλάει για μια ενέργεια υψηλής συχνότητας, μια ενέργεια που δεν βιώνουμε σαν άνθρωποι πάρα πολύ συχνά στη ζωή μας. Συγκεκριμένα οι κάρτες που έχουν βγει από Major είναι ο Fool, High Priestess, το Death, οι Lovers και το Φεγγάρι. Οπότε καταλαβαίνω ότι μιλάμε για... Ξέρεις τι καταλαβαίνω, ότι μιλάμε για κάτι, για μια νέα ζωή μέχρι ένα θάνατο, να ξέρεις. Εγώ βλέπω εδώ πέρα γεννητούρια. Επίσης βλέπω θανάτους, αλλά μην ανησυχείς, πλήρως θάνατοι, πλήρη άνθρωποι ή ζώα που είναι πλήρης ημερών. Δηλαδή βλέπω έναν άνθρωπο που ξεκινάει ένα καινούργιο ταξίδι. Βέβαια μπορεί αυτό να συμβαίνει και μέσα σου. Δηλαδή να είσαι σε μια φάση στη ζωή σου που κυριολεκτικά βγαίνεις, ή μάλλον ούτε καν βγαίνεις, είσαι με το ένα πόδι στον προηγούμενο κύκλο, με το άλλο πόδι στον καινούριο κύκλο. Και στην ουσία μέσα στο Σεπτέμβρη μπαίνεις εξ ολοκλήρου στον καινούργιο σου κύκλο, αφήνεις πίσω την προηγούμενη σου κατάσταση, ακόμα και σε ψυχικό επίπεδο. Βεβαίως μου δείχνει και πρακτικές αλλαγές για πολλούς, όπως για παράδειγμα μια μετακίνηση, μια μετακόμιση, την ολοκλήρωση μέσα σου του θρήνου ενός θανάτου αλληγορικού ή πραγματικού του παρελθόντος. Εγώ σε βλέπω να ξεκινάς μια καινούργια ζωή, εμένα αυτό μου λέει εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα, κάποια συγκεκριμένα μηνύματα που έχει βγάλει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν έτσι σε σχέση με γέννηση παιδιού και μου δείχνει για κάποιους, όπως είπα πριν, μου δείχνει και ίσως κάποιο ζωάκι εδώ πέρα που πέθανε ή που δεν είναι πάρα πολύ καλά ή που είναι πάρα πολύ μεγάλο, γέρικο και το έχεις δει τελευταία ότι έχει χάσει τη ζωτικότητά του. Τέλος πάντων, ας το βγάλουμε αυτό στην άκρη. Ούτως ή άλλως, ξαναλέω, νιώθω ότι η ενέργεια είναι τόσο πνευματική που μάλλον αυτή η μεταμόρφωση, αυτός ο μετασχηματισμός στην ενέργεια συμβαίνει σε κάθε περίπτωση μέσα σας. Okay. Βλέπω ότι κάποιοι από εσάς ξεκινάτε μερικά καινούργια βήματα, μερικά καινούργια πραγματάκια, κάποιες καινούργιες διαδρομές. Τώρα, μάλιστα στις αρχές του Σεπτέμβρη, δηλαδή μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη, νομίζω ότι ήδη θα γνωρίζεις για ποιο πράγμα σου μιλάω. Μου δείχνει καινούργιες αρχές για την ψυχή σου. Οπότε, στην ουσία δεν μπορώ να σου πω αν θα μπορούσε να είναι επαγγελματικό. Θα μπορούσε να είναι νέα βήματα στα επαγγελματικά σου, αλλά εγώ βλέπω ότι περισσότερο τα βλέπεις σαν έναν συναισθηματικό δρόμο, σαν έναν δρόμο προς την ορίμανση και όχι τόσο σαν την καριέρα σου, κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Για τους περισσότερους όμως εδώ πέρα μου δείχνει μάλλον νέες δραστηριότητες, νέα χόμπι, νέο τρόπο ζωής γενικότερα, πράγματα που ίσως δεν είχες δοκιμάσει κιόλας στο παρελθόν. Πράγματα που, μπορεί να κάνεις, πώς ας πούμε όταν γεννάμε ένα μωρό, εντάξει, ή όταν γινόμαστε ακόμα και γατομαμάδες ή σκυλομπαμπάδες. Μπορεί η μεγάλη αλλαγή να είναι ότι υιοθέτησες ένα σκυλάκι και τώρα ξαφνικά στη ζωή σου, εκεί που ήσουν όλη μέρα μέσα στο σπίτι και πήγαινες βόλτα με τις φίλους σου και πήγαινες δουλειά σπίτι, σπίτι δουλειά, έχεις να φροντίζεις μια ψυχούλα, έχεις να την πηγαίνεις 2-3 φορές τη μέρα στο πάρκο, έχεις αρχίσει να γουστάρεις κιόλα στο πάρκο, καταλαβαίνεις ότι η ζωή σου μπαίνει σε έναν άλλο, σε μια άλλη φάση, σε έναν άλλο τρόπο ύπαρξης. Στο σύνολο, εγώ δεν βλέπω ότι θα χαθεί κάτι εδώ. Βλέπω ότι η σταθερότητά σου είναι δεδομένη, υπάρχει δομή στη ζωή σου, απλά υπάρχουν και πράγματα που προστίθενται ή αναδομούνται. Θέλω να πω, δεν βλέπω έναν άνθρωπο σε καμία απολύτως περίπτωση που μένει ξεκρέμαστος εδώ πέρα. Δεν σε βλέπω ούτε ξεκρέμαστη, ξεκρέμαστο, ούτε θλιμμένη, ούτε θλιμμένο.
υπάρχει η λογική του θρήνου για την προηγούμενη ζωή σου, αλλά νομίζω ότι κυριολεκτικά είσαι έτοιμη και έτοιμος να γυρίσεις την καινούργια σελίδα. Και όταν λέω θρήνο, δεν εννοώ θρήνο και οδυρμό όλη μέρα, όλη νύχτα, κλάματα και τέτοια. Πώς σου το εξηγήσω, είναι αυτό ότι μια ζωή τελείωσε. Μου κάνει εντύπωση εντωμεταξύ που και οι δύο αυτές κάρτες έχουν τα χέρια έτσι μπροστά. Μου κάνει εντύπωση. Μου θυμίζει λίγο τελετή, μου θυμίζει λίγο και όρκο αυτό που βλέπω. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω γιατί μου θυμίζει όρκο, ιδέα δεν έχω. Λοιπόν... τι θέλω να πω, θέλω να πω ότι εγώ σε βλέπω πάνω από το μέσο όρο σε ψυχολογικό επίπεδο, ειδικότερα το πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου, γιατί το δεύτερο μισό μου δείχνεις ακόμα πιο φτιαγμένη και φτιαγμένος, ισορροπημένη και ισορροπημένος, γαμάτη και γαμάτος. Βλέπω ότι κάθε μέρα σου αρέσει να ασχολείσαι με τον εαυτό σου, να κάνεις πράγματα γι' αυτόν, να τον φροντίζεις, όλο και περισσότερο φαίνεται ότι τον αγαπάς χωρίς καν προσπάθεια. Δηλαδή, για παράδειγμα και αλληγορικά, όπως όταν παίρνουμε ένα σκυλάκι, υιοθετούμε. Εντάξει, υιοθετούμε ένα σκυλάκι και αρχίζουμε και το βγάζουμε βόλτες. Ξαφνικά είμαστε πιο συχνά στο πάρκο, γιωνόμαστε περισσότερο, η ζωή είναι πιο όμορφη, παίρνουμε ωραίες ανάσες. Και κάπως βρισκόμαστε σε μια εγρήγορση, κάπως γουστάρουμε. Με το Nine of Cups, εμένα μου δείχνει εδώ πέρα ότι είσαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και ικανοποιημένος, ευτυχισμένη και ευτυχισμένος. Αυτό το συναίσθημα βιώνεις ασφαλής, σίγουρος, σίγουρη, μέσα στο δεύτερο μισό του Σεπτέμβρη. Και μάλιστα είσαι έτοιμη και έτοιμος να μπεις και να εξερευνήσεις αυτή τη νέα φάση σου, αυτό το νέο επίπεδο, αυτό το νέο level, αυτή τη νέα περιοχή που έχεις εκλειδώσει. Βλέπω ότι η ελπίδα σου αναπτερώνεται. Υπάρχει βέβαια και μια αβεβαιότητα, γιατί πηγαίνεις προς το άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, αλλά σε βλέπω τόσο ενθουσιασμένη και ενθουσιασμένο, τόσο συντονισμένη και συντονισμένο με αυτό που συμβαίνει, που καταλαβαίνεις ότι και τα απρόβλεπτα, ας πούμε, είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι κομμάτι της, είναι το αλατοπίπερο. Γιατί μου λες ότι εγώ στα απρόβλεπτα από εδώ και πέρα βασίζομαι και ίσως και για κάποιους από εσάς αυτή η υιοθεσία να είναι κάτι απρόβλεπτο. Λοιπόν, στα απρόβλεπτα μου λες βασίζομαι, γιατί στο απρόβλεπτο είναι αύριο μεθαύριο η γαλήνη μου. Στο απρόβλεπτο είναι η νέα μου αρχή. Στο απρόβλεπτο είναι, μου λέτε πολύ, η σχέση που θα κάνω με έναν άνθρωπο που θα έχουμε κοινές αξίες, θα μπορούμε να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον κτλ. Δεν είναι δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είσαι σε μια φάση με αυτό το moon που έχουμε βγάλει εδώ, που φοβάσαι το άγνωστο. Ανυπομονείς, θα σου έλεγα περισσότερο για το άγνωστο. Η ίδια σου η διέστηση σε οδηγάει στο άγνωστο. Επίσης, να ξέρεις ότι το ρίξιμο που έχεις κάνει έχει σε μεγάλο βαθμό διαστητικό χαρακτήρα. Βλέπω ότι το τρίτο σου μάτι είναι ανοιχτό. Είτε το καταλαβαίνεις είτε όχι. Είτε γίνεται δηλαδή συνειδητά είτε ασυνείδητα. Στο είπα και από την αρχή ότι είναι υψηλή συχνότητα στο ρίξιμό σου. Σίγουρα αυτή τη στιγμή γίνεται διεργασία εσωτερική και σε πνευματικό επίπεδο. Και νομίζω ότι το νιώθετε κιόλας. Τέλος πάντων, οπότε βλέπω διαισθητικότητα. Βλέπω ότι για πολλούς που έχετε τις κεραίες ανοιχτές θα υπάρξουν διαισθητικά μηνύματα. Δεν μου δείχνει καθόλου τα επαγγελματικά σου και όλα αυτά, ακόμα και αν είναι εκεί η αλλαγή. Α, θα μπορούσε να μας δείχνει ακόμα και κάποιον που ίσως να παίρνει τη σύνταξή του και τώρα να νιώθει ότι μπορεί να αρχίσει τη ζωή του. Δηλαδή κάπως υπάρχει αυτό, το αρχίζω την καινούργια μου ζωή. Χώρισα πριν τόσα χρόνια ή μεγάλωσαν τα παιδιά και χωρίζω τώρα και μπορώ να κάνω τη δικιά μου την καινούργια τη ζωή. Λοιπόν, Lovers and the Moon στο τέλος, δεν μπορώ να σου αποκλείσω ότι ίσως να υπάρξει μια καινούργια γνωριμία, ίσως να γίνει και online, ίσως να μην έχεις δει ή με κάποιον τρόπο να είναι ρεντεβού σε τυφλά. Δεν θα είναι για όλους έτσι, αλλά για κάποιους είναι έτσι, για κάποιους
Προφανώς κανείς δεν γνωρίζει ένα άτομο μόλις το γνωρίζει, αλλά θέλω να πω, μένουν πολλά στη φαντασία για όσους πράγματι έρθετε σε επαφή και αρχίζετε να μιλάτε με έναν άνθρωπο τέλη Αυγούστου. Και όταν λέω τέλη δεν εννοώ... Αυγούστου, λέω Σεπτεμβρίου. Και όταν λέω τέλη δεν εννοώ 28, 29, 30, εννοώ εντάξει το τελευταίο πες δεκαήμερο ας πούμε, μετά τις 18 του μήνα. Δεν θα είναι για όλους αυτό, δεν θεωρώ ότι όλοι θα έχετε αυτή την γνωριμία άμεσα. Όμως υπάρχει η ενέργεια και μέσα στο Σεπτέμβρη αυτής της καινούργιας γνωριμίας, ενός ανθρώπου που μπορούμε να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, ενδεχομένως και έτσι λίγο πιο πνευματική συζήτηση. Δεν θεωρώ δηλαδή εδώ πέρα ότι μιλάμε για μια ρηχή κατάσταση, ανεξάρτητα από το αν στην πορεία θα πάει καλά ή όχι, εγώ αυτό δεν το ξέρω. Η αλήθεια όμως είναι παράλληλα ότι εδώ πέρα φαίνεται ότι για πολλούς θα υπάρξει στο σύντομο μέλλον και τέλη Σεπτέμβρη αλλά και πιο μετά. Πόσες φορές έχω πει Αύγουστο, άραγε, αναρωτήθηκα τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι πήγα να πω, είδες για να λέω και να σκέφτομαι βλακίες, για να φωνάζω στον εαυτό μου, όχι τίποτα άλλο. Βλέπω λοιπόν, όχι μόνο το Σεπτέμβρη, αλλά και τους όμως σου έλεγα 6 μήνες, που σημαίνει 9 και 6, 15, μείον 12, 13, δηλαδή μέχρι και Μάρτιο. Μου κολλάει ο Μάρτιος, για να τα δω καλά καλά τα πραγματάκια εδώ και να σου πω με σιγουριά. Ας πούμε μέχρι και Μάρτιο. Λοιπόν, βλέπω ότι πολλοί θα υποδεχτείτε μία νέα πνευματική αλληλεπίδραση στη ζωή σας. Και γενικότερα, μην κολλάτε μόνο στο ερωτικό-κομμενικό συναισθηματικό, γιατί εδώ πέρα μπορεί να μου δείχνει γενικότερα το την ψυχική σας ομάδα, το ψυχικό σας group. Ένα νέο group ανθρώπων που θα υπάρξει αυτή τη νέα σου ζωή, με τους οποίους θα πορευτείς και θα κάνεις δεσμούς, θα δημιουργήσεις δεσμούς, που θα είναι υψηλή συχνότητας δεσμοί. Εντάξει, πώς για παράδειγμα, θα ξαναχρησιμοποιήσω το για παράδειγμα γιατί μου άρεσε, ήταν εύκολο. Πες ότι μόλις γέννησες, τώρα, δηλαδή είσαι μόλις τώρα, είσαι φρέσκια μαμά. Λοιπόν, είσαι λοιπόν με το ένα πόδι στην εργένικη σου, γεργένικη, χωρίς το παιδί, προπαιδιού, ζωή, και το άλλο πόδι είναι στο, όπα έχω και ένα μωρό εδώ. Ακόμα χτυπάει το τηλέφωνο και σκάνε τα μηνύματα από τις κολλητές. Θα πάμε το Σάββατο εκεί, μας έχει καλέσει αυτός. Θα κάνουμε εκείνο, μπανάκι, δεν μπορείς εσύ να πας για μπανάκι, πηγαίνουν όλες αυτές μόνες τους. Εσύ δεν πηγαίνεις, χαίρεσαι, θρηνείς κιόλας γιατί δεν πηγαίνεις και επειδή είναι η προηγούμενη σου ζωή κτλ. Κτλ. Σωστά, σωστά. Στην πορεία, σιγά σιγά, θα δεις ότι θα αρχίσεις να μιλάς με την Κική που έχει ήδη ένα παιδί. Θα την πάρεις ένα τηλέφωνο μια μέρα και θα της πεις ρε Κική, το παιδί κάνει αυτό να ανησυχήσω. Θα αρχίσετε να δένεστε λίγο πιο πολύ. Θα έρχεται πιο συχνά η πεθερά σου που πιο πριν δεν ερχόταν και έχετε αρχίσει να βλέπετε ότι ταιριάζετε τελικά σαν άνθρωποι. Σου λέω τώρα ένα παράδειγμα. Θα αρχίσεις να μιλάς και περισσότερο με τον άλλο σου το φίλο που έχετε χαθεί καιρό, αλλά και εκείνου γέννησε ή μάλλον έχει κάνει η γυναίκα του τρία παιδιά, οπότε κάτι ξέρει παραπάνω. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Δηλαδή θα μπει σε ένα νέο... Δεν θέλω να πω ακριβώς κύκλο ζωής. Είναι βέβαια απ' την άλλη, αλλά κάτι άλλο ήθελα να εκφράσω εγώ τώρα. Ένα άλλο ψυχικό γκρουπ, αυτό θα σου πούμε. Ένα άλλο πνευματικό γκρουπ. Άλλου τύπου άνθρωποι σε όλα τα επίπεδα θα νιώθεις ότι σου ταιριάζουν και θα νιώθεις ότι αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί κάνουν resonate, αυτοί έχουν κοινή συχνότητα πλέον με σένα. Και μου αρέσει που ανυπομονείς για αυτό το στάδιο. Θα το βιώσεις κιόλας. Σου λέω μέσα στο Σεπτέμβρη. Απλά δεν μπορώ να σου πω ότι για όλους είναι κάτι αερωτικό. Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό. Για κάποιους όμως καταλαβαίνω ότι θα είναι και μια τέτοιου τύπου αλληλεπίδραση, ένα τέτοιου τύπου ενδιαφέρον. Λοιπόν, τώρα, αυτά νομίζω είχα να πω. Νομίζω πως ναι. Ναι. Λοιπόν, το μούντρα που βγήκε για σένα είναι το
Straight and true, this way forward. Η ευθεία λέει ίσια και αληθινά, αυθεντικά. Αυτός είναι ο δρόμος για να πας μπροστά. Ωραία. Και σου λέει ότι είναι το fish mudra. Μάλλον επειδή μοιάζει και με ψαράκι, μας το δείχνει κιόλας από δίπλα. Μπορείτε να δείτε πως είναι αυτό το μούντρα. Και από πίσω από πλευρά κυρίως μας λέει πως να το κάνουμε. Θα σου το εξηγήσω αμέσως. Είναι κάτι, αυτή η χειρονομία θα είναι κάτι που θα σε βοηθήσει θεωρητικά μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Και η αλήθεια είναι ότι ναι, βλέπω ότι πας σε ένα δρόμο αποφασιστικά. Και είναι και ψηλό με την καλή έννοια, μονόδρομος. Και πας αποφασιστικά, πας straight forward. Λοιπόν, και γουστάρεις κιόλας. Εδώ έχουμε, λέει, the matsayam mudra, vitalizes. Λοιπόν, το matsayam mudra, λέει, δίνει ζωτικότητα και δυναμώνει την πλάτη σου, όχι την πλάτη σου, τη σπονδυλική σου στήλη, όλο το πίσω το σύστημα. Κανονίζει, λέει, την πίεση του αίματος και ενεργοποιεί αυτό που, πώς τη λένε, εργαμότο. Το circulation του αίματος. Περίμενε, γιατί τώρα κόλλησα σαν χαζί. Αυτό που άμα δεν έχω καλό, κάνω και τα ρίδα στα μπούτια. Έλα κορίτσια, αφού ξέρετε ποιο λέω. Το γύρω γύρω το αίμα πόσο γρήγορα πηγαίνει. Δεν μου έρχεται, τι να κάνουμε τώρα, καταλάβατε όμως. Το circulation, το πώς κινείται. Λοιπόν, και έχει, λέει, ένα θερμαντικό, μια θερμαντική επίρρεια. Σε θερμαίνει κιόλας δηλαδή το συγκεκριμένο μούντρα. Λοιπόν, πώς λέει θα το κάνεις. Θα την αφήσω κάτω την κάρτα για να σου δείχνω κιόλας. Πριν, λέει, το κάνεις, πρέπει να κάνεις λίγο μασάζ στο κάθε χεράκι σου με το άλλο χεράκι σου. Με αυτόν τον τρόπο. Πρώτα, λέει, θα ξεκινήσεις με το αριστερό χέρι και, λέει, κάνε thoroughly, δηλαδή καλά-καλά παντού. Πρώτα, λέει, θα κάνεις με το... Τι λέει πρώτα? Καλά, είμαι πολύ προετοιμασμένη όπως πάντα, έτσι. Massage the back of each hand thoroughly. Ναι, with the other hand. First massage the right hand. Αυτό είναι το right. Ωραία. Πάμε. Πρώτα το κάνεις το καλά-καλά, μετά κάνεις το left καλά-καλά. Και μετά, λέει, μπορείς επίσης να κάθεσαι με ίσια την πλάτη σου όσο το κάνεις αυτό, αλλά που και που να χαλαρώνεις την πλάτη σου. Δηλαδή να αφήνεις λίγο στον εαυτό σου να πέφτει και μετά να ξανασηκώνεις αργά και σταθερά. Αυτό, λέει, στην ουσία ξεκλειδώνει την πλάτη σου. Οκ. Okay. Φαντάσου, λέει, τον εαυτό σου να είσαι ενθουσιασμένη και ενθουσιασμένος. Αυτό θα σας βοηθήσει, γι' αυτό σας έπεσε αυτό το μούντρα. Φαντάσου, λέει, καθώς θα κάνεις, έχουμε κάνει αυτό, έχουμε κάνει εκείνο, έχουμε κάνει τις ασκήσεις στην πλάτη και μετά κάνουμε το μούντρα μας που δείχνει το αριστερό χέρι από πάνω. Ωραία, οπότε το αριστερό χέρι από πάνω, το δεξί χέρι από κάτω. Και like so, έτσι, αυτό δεν ήτανε, καλά δεν λέω, like so. Ναι, αυτό ήτανε, με κλειστά τα δαχτυλάκια. Και σου λέει, την ώρα που το κάνεις αυτό, φαντάσου τον εαυτό σου να είσαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και ενθουσιασμένος, πάρα πολύ ερωτευμένη και ερωτευμένος, και να χοροπηδάς επί της ουσίας, γιατί υποτίθεται ότι κάτω τα πόδια σου έχεις λατήρια. Οπότε πηγαίνεις προς την κατεύθυνση που θέλεις, αλλά στο βήμα σου έχεις ελαττήρια, πηδάς μπροστά στην ουσία. Ότι πηγαίνεις πολύ πολύ πιο γρήγορα σε αυτό που θέλεις. Αυτό σου λέει να φανταστείς. Οκ. Okay. Και λέει, I'm walking tall, head in the air, living life awake and alert. Περπατάω, λέει, ψηλή και ψηλός, με το κεφάλι στον αέρα, βιώνοντας τη ζωή, ξύπνιος, ξύπνια και, πώς σου πω, alert. Δηλαδή... Ελέος με αυτές τις λέξεις. Alert είναι αυτός που είναι σε γρήγορση, ωραία. Επιτέλους μου ήρθε. Άρα λοιπόν αυτό θα σε βοηθήσει να πετύχεις αυτό το μούντρα, να πας μια ώρα αρχίτερα στο στόχο σου, να ξεκινήσεις μια ώρα αρχίτερα τη φάση σου, να ανοίξεις μια ώρα αρχίτερα τα φτερά σου προς την κατεύθυνση αυτή και να αποκτήσεις μεγάλη μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Λοιπόν, αυτά, ζυγουλίνη μου. Σε φιλογλυκά, μην ξεχάσεις να κάνεις like σε αυτό το βίντεο, επίσης subscribe, comment και share και περιμένω να μου πεις με το καλό τι έγινε, τι άλλαξε, τι κάνεις, τι κύκλο ξεκινάς, πού μετακόμισες, τι γίνεται εδώ πέρα. Περιμένω να μου πείτε, τι γίνεται εδώ πέρα, είστε μήπως ερωτικοί μετανάστες και δεν το έχω καταλάβει τόση ώρα. Περιμένω να μου πείτε.
Σας φιλώ γλυκά, τα λέμε σύντομα. Bye! Εννοείται θα δείτε το ζώδιο οροσκόπου, αλλά και σελήνη, ε! Εννοείται αυτό. Φιλάκια!